Ορίστε, κύριε Αχμέτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, καλημέρα σε όλους καταρχήν. Ανεβαίνω σήμερα στο βήμα και θέλω να σας ομολογήσω ότι με κατακλείζουν συναισθήματα αγωνίας και εύλογης ανησυχίας για την επόμενη μέρα στην Θράκη και στην Ροδόπη. Ειδικότερα μετά από ένα παντελώς άνυδρο καλοκαίρι που προκάλεσε και κεκτημένες καταστροφές στην παραγωγή του πρωτογενούς τομέα και με τη λειψιδρία και την ξηρασία να διαμορφώνουν μια εφιαλτική πραγματικότητα για τον τόπο μας, που κάθε άλλο παρά μας κάνει να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Θα επανέλθω όμως σε αυτό το θέμα στην επίκαιρη ερώτησή μου που θα ακολουθήσει αυτή την εβδομάδα στην διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αρχικά θα ήθελα να ευχηθώ μια παραγωγική κυβερνητική χρονιά. Βλέπουμε πως η αυλή ανοίγει σήμερα με το παρόν νομοσχέδιο κύρωση μνημονίου ψηφιακής διακυβέρνησης Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο τίτλος από μόνος του αποπνέει ένα θετικό πρόσημο. Στη διάρκεια του αναξάρτητου βίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι σχέσεις μας υπήρξαν πάντοτε συνεργατικές και αρμονικές σε όλα τα επίπεδα. Αμοιβαίες συνεργασίες και κοινά αισθήματα προόδου και ευημερίες που υπήρχαν εκατόρροφα. Ως ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, ιστορικά πάντα στηρίξαμε και στηρίζουμε, επικροτούμε και προωθούμε κάθε προσπάθεια συνεργασίας με την Κύπρο, γνωρίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης σε κάθε τομέα στον οποίο διαμορφώνονται γεροί δεσμοί μεταξύ μας. Άλλωστε, η κυπριακή ανεξαρτησία, η αυτοδιάθεση του λαού της, στη βάση μιας κοινά αποδεκτής λύσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων της, στα πλαίσια των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και στο όνομα μιας διζωνικής και δικαιωματικής ομοσπονδίας, υπήρξαν θεμελιώδες αρχές για το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα συμπίπτει να γιορτάζουμε και τα 50 χρόνια από την ιστορική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη 1974. Η παρούσα κύρωση μνημονίου, ωστόσο, φέρει κάποιες γενικολογίες και από τη δικά μας πλευρά θα θέλαμε να αποσαφινιστούν πλήρως πριν φτάσουμε στην ψήφιση αυτού. Θεωρούμε πως η βάση για να πραγματοποιηθούν όλα όσα θέτει επιτάπητο στο μνημόνιο, αυτά έχουν ως κύρια βάση αφετηρίας το ίντερνετ και την ταχύτητά του. Το κόμμα μας τον Απρίλιο είχε θέσει ξανά το συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με την τιμή, την ποιότητα και την ταχύτητα του ίντερνετ που διατίθεται σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Με ερώτηση στο Υπουργείο σας, όπου αναφέραμε συγκεκριμένα για τις συνεχείς έρευνες που μας κατατάσσουν στην τελευταία θέση, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την ποιότητα και την τιμή του διαδικτύου σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 2022, σας το θυμίζουμε, η χώρα μας ήταν η τελευταία στην Ευρώπη ως προς τον αριθμό των νοικοκυριών που έχουν δίκτυο υψηλής χωρητικότητας, Very High Capacity Network. Μόλις το 2,1% έχει ταχύτητα 200 MB και το 0,2% ταχύτητα 500 MB προς 1 GB. Επίσης, η διείσδυση των ευρωζωνικών συνδέσεων άνω των 100 MB είναι χαμηλή τόσο στα νοικοκυριά, καθώς και ένα στα πέντε διαθέτει σχετική σύνδεση όσο και επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά, μόνο το 24% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν συνδέσεις άνω των 100 MB. Μόνο 24%. Πόσο αρκετά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 57%. 24 με 57. Είναι μόλις το 2022 υποβλήθηκαν συνολικά 121.000 παράπονα για κακή ποιότητα πρόσβαση στο δίκτυο, εκ των οποίων τα 119.000 αφορούσαν ταχύτητες, δηλαδή το 98%. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας στην Ελλάδα για μια αρμονική καθημερινότητα χωρίς κολλήματα πρέπει να είναι η βελτίωση των ταχυτήτων. Λοιπόν, σας είχαμε κάνει κάποιες παρατηρήσεις στην Επιτροπή, οι οποίες δώσετε κάποιες διευκρινιστικές δηλώσεις κάνετε. Θεωρείτε πως οι πόροι που διατίθενται για το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι αρκετοί ώστε να κολλήσουν όλες τις ψηφιακές ανάγκες και των δύο χωρών? Τι εννοούμε? Στην Επιτροπή αναφέρεται πως τα ποσά αυτά των 200.000 ευρώ από την πλευρά της Ελλάδος και το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την πλευρά της Κύπρου είναι το σύνολο των ποσών και όχι η αναδράση. Αυτό είπατε.
Εμείς παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο ποσό για το οποίο γίνεται και αναφορά στην παράγραφο 6.2 του μνημονίου αυτού είναι πενιχρό σε σχέση με αυτά που υπόσχεται το σύνολο της κύρωσης, κάνοντάς μας να αναρωτιόμαστε αν είναι εν τέλει, θα είναι αποδοτικό στο σύνολό του απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Καθώς το ποσό που θα διαθέσει η Κυπριακή Δημοκρατία περνά κατά πολύ το δικό μας. Άρα τίθεται θέμα αποδοτικότητας για τους Έλληνες πολίτες. Πώς θα υπάρξουν ασφαλείς και ανταγωνιστικές ψηφιακές υποδομές όταν μέχρι στιγμής παρατηρούμε πως η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις σε σχέση με την ταχύτητα. Στο μνημόνιο κάνεται αναφορά και για τέσσερις άξονες, οι οποίοι θα αποτελούν τις βασικές κατευθύνσεις υλοποίησης των υποδομών σε κάθε κράτος. Η ανησυχία μας όμως είναι η εξής. Από τη στιγμή που μιλάμε για επεξεργασία και ψηφιοποίηση πληροφοριών των πολιτών των δύο κρατών, ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές των προσωπικών και των επίμερων στοιχείων των Ελλήνων και των Κυπρίων πολιτών? Πώς θα μας το διαβεβαίσετε αυτό? Διότι όπως είδαμε και με το σκάνδαλο των υποκλοπών, των email χιλιάδων Ελλήνων πολιτών από την κυρία Σιμακοπούλου, πρώην υποψήφια ευρωβουλευτή, με το κόμμα σας αμφισβητείται για ακόμη μια φορά η φερεγγιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Με λίγο ανοχή, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Επιπλέον αυτό που ως ΠΑΣΟΚ έχουμε τονίσει πολλές φορές είναι η ψηφιακή γραφειοκρατία και η αναπαραγωγή της, διότι βλέπουμε πως στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες ο υλικός φόρτος απλά μεταλλάχθηκε σε ψηφιακό φόρτο, ταλαιπωρώντας ακόμη περισσότερο ιδίως τους ηλικιωμένους. Στην παράγραφο 4 και πιο συγκεκριμένα στην 4.2, μια παρατήρηση να κάνουμε και τελειώνουμε, η υλοποίηση των έργων, γράφει, θα γίνει με την από κοινού συνεργασία και συμμετοχή των συμμετέχοντων με την ανταλλαγή εξειδικευμένων στελεχών που θα μεταφέρουν τη τεχνολογία κατόρεθε. Λοιπόν, λέμε εμείς πώς και με ποια κριτήρια θα αξιολογούνται οι συμμετέχοντες που θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο εγχείρημα. Επίσης, πού θα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις? Η όλη η προεργασία θα γίνεται εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Εσείς στην Επιτροπή είπατε ότι οι συνεργάτες θα συμμετέχουν σε αυτό το μνημόνιο είναι άνθρωποι των δύο Υπουργείων. Άρα θα έχουμε πρόβλημα, αφού αυτοί θα είναι οι άνθρωποι, στη στελέχωση των ίδιων των Υπουργείων. Αντί να λυθεί το πρόβλημα, θα επιδεινωθεί μέσα στην Ελλάδα. Κύριε της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ως προοδευτικό κόμμα δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο στην ανάπτυξη και την ευημερία αυτού του τόπου σε κάθε τομέα. Κυρίως ψηφιακής αναβάθμισης, αφού ήταν από το εργάτης αυτού του εγχειρήματος με τον Γιώργο Παπαντρέου ιδίως από το μακρινό 2009, όταν ακόμα τότε κάποιοι χλέβαζαν τις προτάσεις μας, τις οποίες τώρα χειροκροτούν και απομνήζονται. Ωστόσο, ο χρέος μας είναι να εμένουμε στη λεπτομέρεια, η οποία θα κάνει το κάθε δημόσιο γρανάζι αυτού του τόπου να δουλεύει καλή μας. Είμαστε υπέρ, κύριε Υπουργέ, της παρούσας κύρισης. Αυτό το είπαμε στην αρχή και σας το λέμε ξανά. Και θα παρακολουθούμε βέβαια στενά την εξέλιξη του εγχειρήματος αυτού. Θα θέλαμε όμως να λάβετε σοβαρά υπόψη τις τοποθετήσεις μας, οι οποίες δεν αφορούν άλλο παρά την εύρυθμη και ομελή λειτουργία των διεργασιών του ψηφιακού μετασχισμού των δύο κρατών. Ευχαριστούμε πολύ.